Καλησπέρα παιδες, The Best Car GR εδώ. Συνεχίζουμε στην όμορφη Μυτιλήνη τις παρουσιάσεις μας και έχουμε τώρα το φίλο Κώστα. Καλησπέρα Κώστα. Καλησπέρα παιδιά. Με τον Κώστα είχαμε επικοινωνήσει και όσο ακόμα ήμουν στην Αθήνα και επιτέλους καταφέραμε και ανταμώσαμε και κάνουμε παρουσίαση το αυτοκίνητό του, μιας που πρόκειται για κάτι ξεχωριστό. Μιλάμε για ένα Volkswagen Bora που δεν τα συνηθίζουμε να τα βλέπουμε βελτιωμένα, πόσο μάλλον ένα τέτοιο μοτέρ και με τις βελτιώσεις που έχει κάνει και με σκοπούς που έχει απότερος για το μέλλον. Συνηθίζουμε να τα βλέπουμε για καθημερινή βόλτα, οικογένεια, ταξίδι. 14-16, μπράβο. Τα κάνει τα πάντα. Οικογένεια, ταξίδια, βόλτα, σούπερ μάρκετ, πάτημα, αλλά με άλλο μοτέρ. Πάμε λοιπόν να μας πει 2-3 λόγια. Κώστα, αρχικά πες μου, ποια συνολογία στο αυτοκίνητο? Είναι το 2001 μοντέλο. Και από πότε ήρθε στα χέρια σου, περίπου πόσα χρόνια το έχεις? Το έχω γύρω στα 12 χρόνια. Και ήρθε εργοστασιακό στα χέρια σου? Τελείως μαμά, με τάσια, με κασετόφωνα μέσα, τελείως μαμά. Δεν ξέρω αν ξεθάψουμε καμιά φωτογραφία από το πώς το πήρες. Να δούμε το πριν και το μετά. Θα δω, έχω. Και ξεκίνησα σιγά σιγά σαν μαμά 14 μου και μικρός τότε. Το πρώτο πράγμα, μια τετράδα ζάντες έβαλα. Μπράβο, ναι. Ένα τελικό, σε στα απλά λίγο, που κάνουμε. Λίγο, ναι. Και εμφάνιση πιο πολύ, κοίταξες. Εμφάνιση. Είχα φτιάξει πιο μετά και το ατμοσφαιρικό το μοτέρ. Ασχολήθηκες με αυτό? Το είχα φτιάξει πάρα πολύ, η αλήθεια είναι. Πεταμένα λεφτά για μένα, αλλά τότε ήμουνα μικρός και δεν είχα υπομονή. Σίγουρα, ναι. Αυτό ναι. Εδώ ήταν ένα όνειρο που δεν πίστευα ποτέ ότι θα το πραγματοποιήσω. Να καταφέρεις να κάνεις τη μετατροπή, να βάλω αυτό το μοτέρ. Ναι. Πέρασε πολύ καιρός με αυτό το μοτέρ, έκανα και αγώνες στη λέσχη μου το 14, ήταν αρκετά καλό.
ζωηρού για 1400 στην κατηγορία δηλαδή, του ότι πρέπει. Ναι, να φανταστείς, μαμά βγαίνει αυτό 75 άλογα και είχαμε πάει γύρω στα 120. Ουφ, ναι. Δηλαδή ήταν τεράστια διαφορά και για αυτό. Και τερματισμένο σχεδόν, δεν είχε κάτι άλλο να δώσει παραπάνω. Και μετά έκατσε η φάση καλή με το μοτέρ αυτό. Το πήραμε τελείως μαμά. Ναι. Το ανοίξαμε σαν μαμά, το κάναμε μια επισκευούλα με τα μανίσα πράγματα. Μπράβο, ναι, 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 να ξέρεις ότι έχει γίνει αυτό. Μπράβο, να είναι σωστό. Το βάλαμε πάνω, τελείως μαμά. Μόνο ένα φίλτρο, ένα κούλερ και μια εξάτμιση, ναι, δεν είχαμε τίποτα άλλο. Ούτε πρόγραμμα, ούτε τίποτα σχεδόν. Τίποτα, τίποτα. Ναι, ναι. Έτσι, λίγο, μόνο λίγο πίεση είχαμε σηκώσει. Δηλαδή, η μανίσα δουλεύει 06-07, το είχαμε πάει ένα μπαρ. Ναι, ναι, ναι. Αυτό δούλευε έτσι χρόνια. Και μετά έσπασε σαν. Μανίσιο. Ναι. Πόσο να αντέξει να πει κιόλα μετά από. Ναι, εντάξει, γιατί εγώ το αυτοκίνητο χρησιμοποιώ και καθημερινά. Κάνει τα πάντα. Κάθε μέρα. Θα πα στη δουλειά, στη βόλτα σου. Δουλειά, βόλτα, πατήματα, θάλασσε, βουνά, τα παντού. Α, τα είναι... πάντα. Ναι, ο εργάτη σου, κάνει τα πάντα. Γιατί εγώ θέλω να το χαίρομαι το αυτοκίνητο. Ό,τι λεφτά έχω δώσει, μου τα έχει γυρίσει πίσω σε χαμόγελα. Ούτε να χρησιμοποιείται σαν δεύτερο αυτοκίνητο, μόνο βόλτα. Όχι, όχι. Θα κάνει τα πάντα μετά. Η γυναίκα το παίρνει. Αυτά. Λοιπόν. Και μετά μπήκαμε στη διαδικασία, λέμε ότι σπάει, γίνεται σφυρίλατο. Μπράβο, σωστό. Και έχουμε βάλει, να σου πω τι φοράει. Ναι, 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 σε γενικές γραμμές. Λοιπόν. Άρα καταλαβαίνουμε ότι έγινε σφυρίλατο. Ναι, 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 έγινε σφυρίλατο. Οπότε μιας που ξεκίνησε εκεί, λες, θα το βελτιώσω και μπράβο, μπράβο. Μέχρι ένα σημείο τουλάχιστον. Λοιπόν, βάλαμε πιστόνια Wozner. Αυτά είναι. ZRP μπιέλες, μία πλάκα στροφάλου από κάτω, ενισχυμένη κεφαλή. Πάνω, με τους κεντροφόρους μανίσιους. Τους δικούς του, ναι. Κλασικά R8 πολλαπλασιαστές. Ναι, ναι, ναι. Με σωληνώσεις, intercooler, είναι η K3S. Αυτά είναι. Επισκευασμένη. Το αυτοκίνητο δουλεύουμε external. Ναι. Σωληνώσεις, intercooler, πώς μου πες ναι, τα πάντα. Ναι, ένα φιλτράκι, μια σκάστρα TL, external TL. Intercooler της Energy. Ναι, και συνεχίζει μετά. Εξάτμιση είναι 70 downpipe με 63,5 μέχρι πίσω. Αυτά είναι. Μάφλες είναι το αυτοκίνητο. Ναι, ναι, αναγκαστικά. Ο εγκέφαλος είναι ο Μανίσιος, προγραμματισμένο στον Μανώλη του Μωραϊτη. Έχει κάνει φοβερή δουλειά. Φοβερός, φοβερός. Και μηχανικά ποιος το έχει επιμεληθεί. Μηχανικά ο φίλος μου και αδερφός Ιντζές Βαγγέλης. Αψογά. Που είναι εδώ στο νησί, τόψη μετατροφές. Φοβερή δουλειά κι αυτός. Και εσύ μετά το προσέχεις και το κρατάς. Ναι, ναι, εκείνος το έχει επιμεληθεί από το μηδέν από ατμοσφαιρικό που ήταν σε όλα τα στάδια. Οπότε το ξέρει το αμάξι από πρώτο χέρι. Ναι, 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 όλα τα πάντα. Τα πάντα. Από εκεί και πέρα βλέπω και την μπάρα θόλων. Ναι, ναι, κάποιες ενισχύσεις με μπάρα. Μετά έχουμε αναρτήσεις ρυθμιζόμενες. Το έχει χαμηλώσει και τόσο όσο. Ναι, 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 ναι. Αλλά είναι δεν βρίσκουμε, αλλά είμαστε και κουμπλέ. Είναι σκληρό, ωραίο. Και φρένα έχει αλλάξει. Φρένα έχουμε από S3 τα μπροστινά. Μπράβο. Τα πίσω είναι τα μαμά, είναι, είναι μια χαρά. Ό,τι πρέπει τώρα, μια ναι, χαρά. Ναι, ναι, δεν έχουμε θέμα. Αυτά. Από εκεί και πέρα βελτιώσεις και στο εσωτερικό κομμάτι. Δεν ναι, έχει μείνει το δικό του σαλόνι. Όχι, όχι. Έβαλα το GTI, το Recaro από το επαιτειακό, το Golf. Μπράβο, γι' αυτό βλέπουμε και την κόκκινη γραφή. Ένα σπάνιο σαλονάκι να το βρεις. Ναι, ναι, ναι. Το τιμονάκι αυτό. Το τιμονάκι, ένα μάχημο τριάκτινο για το γούστορα πολύ. Έτσι, σωστό. Ένα λευγεδάκι. Λευγεδάκι, short shift φοράμε. Α, ωραίο, οπότε σε βοηθάει σε αλλαγές, ναι, 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 ναι. Πάρα πολύ. Και ένα όργανο. Ένα όργανο για τα μείγματα τη ΑΕΜ. Και ένα boost controller του Μανώλη πάλι, δικό μπράβο. Του, δικιά σου κατασκευής, φοβερό. Οπότε δεν χρειάζεται πάρα πολύ κάτι ωραίο, άλλο. Πολύ λειτουργικό. Αυτό, να βλέπεις τα... αυτά που ωραία. Πρέπει, ναι, να πας ναι, ωραία ναι, στιγμή ναι, να πάντα, ξέρεις πάντα, τι γίνεται στο αυτοκίνητο. Και αισθητικές αλλαγές αρκετές. Ναι. Μου είπες για τις ζάντες που ήταν κατά πρώτα πράγματα που γίνανε. Ναι, δεν είναι αυτές που φορούσα τότε, έχω αλλάξει. Αυτές είναι οι ZR3 17x9,5 φάρδος, είναι φαρδιές. Επειδή έχει το αυτοκίνητο πιο μάνα του φουσκώματα, ναι, θέλω ναι. να το πρίξω να πάει ήρθε εκεί που πρέπει. Ήρθε και φαίνεται έτσι ναι, ναι, ναι. μπαμπάτσικο που λέμε, ξέρεις είναι φαρδί, ωραίο. Είναι πάρα πολύ καλό, στρίβει πολύ καλά, πατάει καλά, είναι πολύ καλό. Είναι ό,τι πρέπει. Βλέπω εξωτερικά επίσης και τα Angel φανάρια. Angel Eyes μπροστά, τα Smoke Eyes πίσω. Πίσω. Κάποια όπως... καρχαριάκια πάνω, ένα, μια μικρή αεροτομούλα, ένα λιπάκι. Μαύρος ουρανός, μαύρη καθρέφτε, ναι. πινελιές ωραίες. Τσιμεδάκια, ναι, ναι, κλασικά. Και ένα λιπάκι κάτω στο προφυλακτήρα. Ναι, ναι, ναι. Και κομμένος για το intercooler, σωστά όπως είναι ο προφυλακτήρας. Ακριβώς. Είναι πολύ ωραίο, δηλαδή με λίγες πινελιές έγινε πολύ όμορφο. Ναι, ναι, ναι. Θα στο σύγκρινα δηλαδή με ένα μπόρο που θα βλέπα έξω με έναν άνθρωπο οικογενειάρχη. Όχι, όχι, όποιος το βλέπει. Καμία σχέση. Ναι. Με λίγες πινελιές όμως. Ναι, 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 ναι. Και είμαστε πολύ λίγα στην Ελλάδα, είμαστε 2-3 στην Ελλάδα. Που ασχολούμαστε και είναι βελτιωμένα.
Τώρα μου είδες την πάσα να σε ρωτήσω. Το Μπόρα έβγαινε και με το 20W το μοτέρ από το Ροστάσιο. Ναι, 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 ναι. Αλλά δεν έβγαινε στην Ελλάδα με αυτό το μοτέρ. Λίγα έχουν φέρει στην Ελλάδα. Φέρει. Τα πιο πολλά ήταν 14-16. Ναι. Αλλά στο εξωτερικό βγαίνει με όλα τα μοτέρ. Και με το 18 το 20W. Και με το VR6 ή με R32 και τετρακίνητο και τα πάντα. Αυτά δηλαδή είναι. Υπάρχουν τα πάντα ό,τι θες να βάλεις πάνω. Οπότε μπράβο, είναι και. Όλα μπήκανε κουτί να πούμε. Αυτό έτσι. Μετατροπή είναι ακριβώς όλα ταιριάζουν, είναι το μηχανοστάσιο του Golf 4 ίδιο. Αυτό πήγα να σου πω, ίσως να σε βοήθησε αυτό γιατί δεν χρειάστηκε κόψε ράψη. Όχι, όχι, τίποτα. Έκατσε στις οροθεσιακές βάσεις. Ακριβώς. Είναι το ίδιο το μηχανοστάσιο. Και το σαλόνι το ίδιο. Το σαλόνι είναι από Golf 4. Ναι, το GTI έκατσε και απευθείας έκατσε και αυτό. Κατευθείαν. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτό. Ναι, ναι, ναι. Γιατί κατάφερε να έχει ένα μπόρο όπως είπαμε που δεν συνηθίζεται να το κάνει. Σίγουρα έχει χρειαστεί κόπος, μεράκι, χρήμα. Ναι, ναι, πολλές ώρες, πολλές ώρες. Και έχεις κάποιο σκόπο για το μέλλον? Σίγουρα υπάρχει σκόπος για το μέλλον, ο οποίος είναι όταν χαλάσει η τουρμπίνα αυτή που φοράμε η K3S, πλέον είμαστε από μοτέρ έτοιμοι, από όλα μοτέρ και περιφερειακά, να υποδεχτούμε μία 2867 είναι το σχέδιο. Να ξεφύγεις μετά με έγκαι καλή. Από εδώ κατευθείαν και να είμαστε έτοιμοι. Ναι. Αυτό. Από δίσκο ξέχασα να σου πω φορά ένα εξάφτερο. Ω, αυτά είναι. Χρειάζεται και αυτό. Ναι, 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 ναι. Στην καθημερινότητα όμως σαν εξάφτερος με τη σκληρότητα και αυτά, εντάξει. Όχι, όχι, είναι αρκετά καλό. Είναι αρκετά καλό. Ναι, ναι, ναι. Μια χαρά. Οπότε τώρα με τα πράγματα που φοράει, χωρίς να γίνουν επόμενες βελτιώσεις, ναι, ναι. Έχεις κάποιο πλάνο, κάποια υποδύναμη, ξέρεις? Δεν έχουμε κάνει δυναμομέτρηση, αλλά υπολογίζουμε γύρω στα 2,60, εκεί πάνω κάτω γύρω στα 2,60. Αυτό είναι, αυτό είναι. Και είναι ότι πρέπει για να κάνεις τα ναι, πάντα. Ναι, είναι πάρα πολύ καλό. Για το... Πιστεύω ότι για το setup που είναι και το βάρος που έχει, μπράβο, είναι αρκετά καλό. Μια που μιλάμε και για αρκετά βαρύ σχετικά αυτοκίνητο. Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι ούτε τίποτα ξυλωμένο από πάνω, έχει όχι, τα πάντα όχι, όλα. Είναι... Και του αερού ακούγεται. Ναι, γιατί και... μπαίνουν τα μωρά, βάζω μέσα. Βάζει την οικογένεια, ναι, 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 κανονικά. Αυτό είναι, γιατί έχει ένα αμάξι για όλα. Για όλα, για θα όλα. Θα πα και το ταξίδι σου, θα έχει και τι ανέσει με του χώρου σου. Σχετικά πάντα, έχει χώρου. Πάντα. Οπότε κάνει τα πάντα. Πάμε να το δούμε και με ένα πατηματάκι να το ακούσουμε. Ναι, ναι, ναι. Θα κάνουμε κανένα μπαμπούμ έτσι λίγο. Και είστε πανίδι όταν το φτιάξει πάλι. Έγινε, έγινε. Εδώ είμαστε να το δούμε. Εννοείται, εννοείται. Χάρηκα πάρα πολύ. Εγώ χάρηκα. Καλή συνέχεια. Μακάρι να μας ξαναέρθεις. Πολύ όμορφο το νησί και φοβερά αυτοκίνητα. Ευχαριστούμε. Έχετε δώσει όλοι σας το μεράκι. Έχουμε, έχουμε. Από αυτοκίνητα βόλτα, σε αγωνιστικά, αντριφτάδικα, τα πάντα έχει. Έχει ποικιλία τεράστια. Μακάρι να μπορούσαμε να τα παρουσιάσουμε όλα. Ναι, αυτό. Να είχαμε παραπάνω χρόνο. Δεν είναι ούτε τα μισά. Μια μικρή γεύση τώρα. Μπράβο, αυτό είπα ναι, και στα ναι, παιδιά. Ναι. Μια μικρή γεύση δίνουμε. Θα ξαναέρθεις να τα κάνουμε και τα υπόλοιπα. Και έρχεται συνέχεια. Οπότε πάμε να τα ακούσουμε ναι, και τα λέμε ναι, ναι, πάλι. Έγινε. Χάρηκα πολύ. Και εγώ χάρηκα, φίλε μου. Και εγώ. Να είσαι καλά. Και τα λέμε. Καλή συνέχεια στα παιδιά. Προσοχή στους δρόμους πάντα και θα τα πούμε και στο επόμενο βίντεο. Να είστε καλά. Γεια σας, παιδιά.